επειδή οι πλήστοι των Κυπραίων επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα τους, αλλά εσείς δεν λέτε ακόμη, ε? Όχι. Μένουμε Λονδίνο. Λονδίνο, ναι. Πώς και ήρθατε προς τα μέρη μας, λοιπόν? Για διακοπές. Για διακοπές. Και όχι γίνει... μόνο. Όχι μόνο διακοπές, θα δούμε και ορισμένα άτομα, ναι, τα οποία είναι φίλοι μου και... Και θα γίνει και ένας διαλογισμός αύριο. Ναι. Η ώρα 7.30 με 9.30 στο Flamingo Hotel. Ναι. Θα γίνει διαλογισμός γενικά, μία ύπνωση ανωτέρω βαθμού, με πολλές εκπλήξεις. Τι εννοείται πολλές εκπλήξεις? Θα έρθείτε εκεί, γιατί. Μα αφού είναι ανωτέρω βαθμό, λέτε, ναι, μπορεί η Αλεξία που δεν έχει ιδέα από ύπνωση να έρθει? Θα γίνει η Αλεξία, έχει από ύπνωση. Έχει? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Κάθε βράδυ μπαίνεις στην ύπνωση και ταξιδεύεις. Α, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή λειτουργεί? Κοίταξε, ύπνωση, όπως ξέρεις, μεταξύ της εγρηγόρσης και του ύπνου, ναι, υπάρχει κάτι σαν μισοσυναίσθηση. Αυτή η μισοσυναίσθηση είναι ύπνωση. Δηλαδή μπορεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και να είσαι σε ύπνωση. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταφέρει οποιοδήποτε. Όχι, πρέπει να έχεις ορισμένες ικανότητες το να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Ναι. Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε με... Πολλά χρόνια, 40 χρόνια. Είναι διαλογισμός και ύπνωση είναι μαζί? Όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η ύπνωση, Αλεξία, είναι παλιά, όπως και η ανθρωπότητα. Ναι. Η ύπνωση πάει πίσω πολλά χρόνια. Στις χώρες του Τίγρη και του Ευφράτη, όπως ήταν η Σουμέρη, ο παλιός λαός, πολύ, πολύ δυνατός, χρησιμοποιούσαν την ύπνωση με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε σήμερα και την αντιλαμβανόταν. Ναι. Δηλαδή, στα γενικά γραμμές, τι είναι ύπνωση? Όταν κάποιος λέει τι είναι ύπνωση, τότε ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι είναι ύπνωση. Απλώς λέει ύπνωση. Για μένα δεν έπρεπε να λέγεται ύπνωση, διότι πρέπει να λέγεται χαλάρωση. Διότι μεταξύ τη ύπνωση και του ύπνου έχουν μεν τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ναι. Όταν κάποιος σου λέει... Στην ύπνωση ακούς τον άλλον, δεν είναι? Ακούς τα πάντα και καταλαβαίνεις τα πάντα και αυτά τα οποία ακούνται που λένε ότι γίνεται αυτό, γίνεται αυτό. Ναι. Είναι ένα, ξέρετε, είναι ιστορίες, ναι, και παραμύθια. Ναι, ναι, ναι. Κάνουν τον κόσμο να φοβηθεί. Ύπνωση, ναι, όντως φοβούνται. Η ύπνωση είναι γενικά στη ζωή μας καθημερινώς. Πόσες φορές εσύ, for example, πηγαίνεις να δεις μια φίλη σου και ξέρεις ότι μένεις στο νούμερο 32. Before, πριν να πάει στο 32, ξαφνικά παίζει ένα τραγούδι, ξαφνικά και φεύγεις από το δρόμο που μένει, κοπέλα, ναι, και πάει σε ένα μίλι πιο κάτω. Ναι, ναι. Και ούτε ξέρεις ότι πέρασες το σπίτι της. Ναι. Και λες, μα τι έγινε? Γιατί αφέθηκες? Αυτή είναι ύπνωση. Είναι ύπνωση. Αυτό είναι ύπνωση. Και πόσες φορές, πω κάτι άλλο, Αλεξία. Πόσες φορές με χτύπησες το χέρι σου και έβγαλε νέμα. Ούτε το είδες. Και μετά λες, μα έβγαλε νέμα. Ναι, πού το χτύπησα? Αυτό είναι ύπνωση. Ναι, αλλά δεν είναι η ύπνωση που σκεφτόμαστε εμείς, ας πούμε, θα σε βάλει εκεί πέρα, θα σου μιλήσει λιγάκι, θα σε χαλαρώσει, ας πούμε. Κοίταξε, όταν γίνεται μια ύπνωση, ας πούμε, για θεραπεία, μπορεί να γίνει μια ύπνωση για θεραπεία. Ναι. Μπορεί να γίνει ύπνωση σε σοου, δηλαδή να τον υπνωτίσεις και να κάνει ορισμένα αστεία για να διασκεδάσει, ναι, ο κόσμος. Έχει μεγάλη διαφορά η ύπνωση. Γίνεται ύπνωση για αναδρομές. Πας στις προηγούμενες ζωές και βλέπεις εκεί πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν ώστε να ξεμπλοκάρεις ορισμένες αρρώσκες τις οποίες έχεις. Ή φοβίες. Ή φοβίες ή τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να υπνοτιθούν. Αυτά που λένε, Αλεξία, ότι όλοι υπνοτίζονται σε κάποιο βαθμό. Αλλά υπάρχει ένας βαθμός, παραδείγματος χάρη, στα 100 άτομα. Το 10% είναι καλοί, ας πούμε, μπορεί να υπνοτιστούν εύκολα. Ναι. Εγώ τους καταλαβαίνω από το χέρι, όταν τους παίρνω το χέρι. Δώσ' μου το χέρι στο λεπτά. Ναι, καλό. Τζίμι, δύσκολη εγώ. Δύσκολη. Αλήθεια? Ναι. Πώς το καταλάβατε? Είσαι δύσκολη. Είμαι δύσκολη. Ναι, μου το λένε γενικά. Γενικά. Σε δύσκολη. μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια στο τέλος, όχι να σε υπνοτιστούν, στο τέλος. Θα τελειώσουμε, ναι, το... Ναι, όταν κλείσουμε την εκπομπή και μετά. Μόλις θα μπει στο τέλος ότι τελειώνουμε, ναι, θα σου δείξω ακριβώς πώς γίνεται η ύπνωση και θα τελειώσουμε. Χωρίς να σε πάρω σε ύπνωση, ναι, θα σε πάρω σε μια ξαφνική χαλάρωση. Μόνο. Μα εδώ στην καρέκλα. Εδώ, εκεί όπως είσαι. Ναι.
Μάλιστα. Θα μπεις, πόση ώρα θα θέλετε πριν το τέλος? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτουδάκι. Ωραία. Να σας ενημερώσω τότε πρώτα. Θα γίνει που λέμε η αλεξία σε κραυνοβόνων ύπνωση. Θα μπουν στις εφημερίδες η αλεξία σε κραυνοβόνων ύπνωση. Έτσι να γράψουν. Έτσι θα γράψουν. Το έκανα και άλλες φορές, αλλά όχι στην Κύπρο. Το έκανα μετά από το πρόγραμμα. Αλλά είναι... Ναι, αλλά είπατε με δυσκολία, που σημαίνει ότι. Είσαι... Από τι εξαρτάται? Εξαρτάται από το άτομο το οποίο πρέπει να θέλει να υπνοτιστεί. Δηλαδή, έρχεσαι κοντά μου για μια θεραπεία, παράδειγμα, ναι. για τσιγάρο ή για φοβίες ή κάτι άλλο. Οπότε, αν δεν θέλεις να σταματήσεις, να κακόψεις το κάπνισμα, ναι. η φοβία σου δεν την ξεπερνάς με τις ιδιότητες του οποίου σου δίνω για να προχωρήσεις στη ζωή σου. Ναι. Δεν θα προχωρήσει. Επίσης, δεν δουλεύει αυτό, δεν γίνεται. Όταν όμως το θέλεις πραγματικά, ναι. και με ακούς τι σου λέω και πώς θα γίνει, γίνεται και παίζει μεγάλο. Έχει να κάνει λοιπόν με τη θέληση του ανθρώπου περισσότερο. Με τη θέληση του ανθρώπου και με το άτομο το οποίο πραγματικά θέλει να αποφεληθεί. Σε ποιο βαθμό θέλει να αποφεληθεί. Ναι. Διότι μην ξεχνάς ότι στην ύπνωση συμβαίνουν τεράστια. Μπορεί να υπνοτίζει τον άλλον, να θεραπευτεί από τις φοβίες, από το στρες, κατάθλιψη, να κόψει το τσιγάρο, όπως λέμε, διάφορα ψυχικά προβλήματα. Διότι, όπως ξέρεις, η ψυχή μας, η οποία οι περισσότεροι λένε ότι είναι στο σώμα μας, στην ουσία δεν είναι στο σώμα μας. Η ψυχή μας είναι άελος και δεν μπαίνει στο σώμα μας. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό. Η ψυχή μας είναι εδώ. Παράλληλα με το σώμα μας. Παράλληλα με το σώμα μας. Λοιπόν, όταν πάει σε μια ύπνωση, for example, και η ψυχή σου χαλαρώσει, η ψυχή σου δεν βλέπει το σώμα σου. Και έτσι έχεις εσύ, ο υπνωτιστής ή ο θεραπευτής, ο οποίος ξέρει από αυτές τις, να με τέτοιον τρόπο να προσπαθήσει να βοηθήσει εσένα και την ψυχή, ώστε να βρείτε τα προβλήματα που έχετε. Διότι όλα τα προβλήματα ξεκινούν από την ψυχή. Δηλαδή, λέω εγώ, η ψυχή αρπάσει, το μυαλό δημιουργεί και το σώμα υποφέρει. Ναι. Η δύναμη των τριών που λέμε, ας πούμε. Ναι, ναι. Και γενικά σε κάθε θεραπευτή πρέπει να γίνεται η ολική θεραπεία. Δηλαδή, ψυχή, μυαλού και σώματος. Μάλιστα. Δεν. Υπάρχουν κάποια στάδια που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος? Πρέπει να ακολουθήσει μια γενική χαλάρωση από την αρχή. Ναι. Πρέπει το άτομο να μπει σε αυτήν την ροή του πνεύματος, for example. Δηλαδή να χαλαρώσει, να νιώσει το σώμα του να παραλύει τελείως. Να υποθέσω πάντα με τη βοήθεια κάποιου, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε. Μπορείς να κάνεις διαλογισμό, μπορεί να κάνεις ύπνωση μόνη σου. Χωρίς ναι. Μπορεί να πάρεις μια ταινία, ένα CD. Ναι. Με μουσική και να πας κάπου, νομίζω ότι ονειρεύεσαι, whatever. Είναι θεραπευτικό μέσο και αυτό. Ναι, ναι. Όλα είναι θεραπευτικά μέσα. Αλλά με την ύπνωση ή με την αναδρομή μπαίνεις σε νέες πύλες, νέους βαθμούς υπνώσεως και προσπαθείς, ας πούμε, να ανακαλύψεις what is wrong with your life. Λέγατε και προηγουμένως επειδή έχουμε την εκδήλωση αύριο. Ναι. Ότι θα είναι ένα βαθμό πιο ψηλό. Ναι, η ύπνωση είναι σε τρία στάδια, Αλεξία. Ναι. Θα κάνετε ύπνωση και διαλογισμό? Ναι, πρώτα θα γίνει μια ύπνωση στο πρώτο στάδιο, για να δω ακριβώς. Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού θα έχετε πολύ κόσμο εκεί πέρα? Ναι, Όλοι θα κοιμηθούνε? Ναι. Ταυτόχρονα? Ναι, ναι. Μα γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται. Το έκαναμε πολλά άτομα και ξέρω, ναι, πολλά άτομα. Είναι το τέταρτο σεμινάριο που το κάνω εδώ στην Κύπρο. Την άλλη φορά, το τελευταίο που έκανα, πριν 2 χρόνια, στην πλήρη αμοχώση του, είχαμε περίπου 70 άτομα. Και ήρθαν από την Ελλάδα, ήρθε μια μελλοντολόγος, medium, την οποία πήρα τόσο πολύ βαθιά, ας πούμε, και την πήρα σε τη ρώτησαν οι ακροατές κάτω, ναι. που ήταν και είχαμε μια κοπέλα στον κόσμο κάτω και τη ρώτησε πού είσαι, της λέει. Και αυτή η κοπέλα ήταν μουσικός, ήξερε από μουσική και της λέει είμαι στον χρόνο.
και τη λέει τι μουσική παίζουν. Δηλαδή, φτιάξτε να πούμε τι μουσική είναι. Τις ιστορίες δεν τις κάνει κάποιος. Δηλαδή, δεν τις δημιουργούμε εμείς τις ιστορίες. Κοίταξε να δεις κάτι. Μπορεί με τα όνειρα που βλέπεις, μπορεί να είναι ένα βιβλίο το οποίο διάβασες. Ένα μυθιστόρημα. Το υποσυνείδητό μας. Τώρα θα πάμε στο υποσυνείδητο. Ναι, ναι.